Χρόνια πολλά. Πέρυσι κάναμε κάποιες ευχές και φέτος πρέπει να κάνουμε ευχή μάλλον να μην έχουμε πολλή αθρονίκη στην Ελλάδα. Θα πάω λίγο πίσω, το 1800. Υπήρχε ένας Γάλλος περιηγητής, ο Σωτοβριαντός, ο οποίος έκανε ένα ταξίδι προς τη Συρία και στον δρόμο από τη Συρία έφτασε την Ελλάδα. Και αυτά που αποκόμισε από Αθήνα και από Σπάρτη, από τον αρχαιοπολισμό των Ελλήνων, όταν έφυγε από την Ελλάδα, είπε ότι θα ήθελε το να ζούσε την εποχή του Περικλή και να πεθάνει την εποχή του Λεωνίδα. Αυτά για την Ελλάδα. Δεν κάνω άλλες ευχές. Χρόνια πολλά, να έχουμε ισχυροψία, υγεία και να είμαστε ενωμένοι. Ευχαριστώ. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Δύσκολη μέρα σήμερα, αλλά εμείς οι Έλληνες έχουμε μάθει να ζούμε τα δύσκολα, να τα ξεπερνάμε και να είμαστε αισιόδοξοι. Σήμερα είναι λαμπρή μέρα, το φώτο, να μας φωτίζει από τον Θεό. Να πηγαίνουμε σε καλύτερους δρόμους από τα προηγούμενα χρόνια, σε δρόμους τυχής, ανάπτυξης και πάνω απ' όλα τελειότητας. Πρώτα απ' όλα των χαρακτήρων μας, του εαυτού μας, των οικογενειών μας, της πατρίδας μας. Πιστεύω ότι το 2014 θα είναι ένας καλύτερος χρόνος. Θα είναι η μεταμνημονιακή εποχή για την Ελλάδα, την οποία τη σχεδιάζουμε. Μου δίνεται ευκαιρία να κάνω και μια αυτοκριτική στον εαυτό μου σήμερα. Και μια αρχή. Πιστεύω ότι η συμμετοχή μου στην κυβέρνηση είναι μια συμμετοχή συμβολική. Συμβολική δηλαδή γιατί είναι θέμα συμβολισμών και διαχείρισης των συμβόλων. Είμαι σε αυτή την κυβέρνηση γιατί πιστεύω ότι μόνο αυτή η κυβέρνηση μπορεί να καταφέρει και να βγάλει τους Έλληνες από τα διέξοδά της. Και είμαι για να μπορέσω να μετριάσω όσο το δυνατόν, μου δίνει η ευκαιρία με το πώς το πέφω, τις μεγάλες αρνητικές επιδράσεις στην κοινωνία τους Έλληνες πολίτες. Σχεδιάζουμε τη μεταμνημονιακή εποχή με την κυβέρνηση και προσπαθώντας την κυβέρνηση να δούμε όποια λάθη μπορούν να διορθωθούν σε όλα τα επίπεδα θα τα διορθώσουμε. Όσο καιρό είμαστε κυβέρνηση, θα διορθώνουμε τα λάθη μας. Και μέσα σε αυτά τα λάθη μας έχει γίνει και λάθη, όπως ξέρετε, και στο Βατικάνο, και αυτά τα λάθη, αν μας δοθεί η ευκαιρία, θα τα διορθώσουμε. Είμαστε λοιπόν άνθρωποι που προσπαθούμε να διορθώσουμε ό,τι έγινε τα προηγούμενα χρόνια και να κάνουμε ό,τι καλύτερο για το ελληνικό λαό. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά, υγεία και ευτυχία σε όλους. Θεσμιότατε, κύριε Υπουργέ, κύριε Δήμαρχε, κύριε Πρόεδρε του Περιφερειακού Συμβουλίου, κύριε Περιφερειακή Σύμβουλη, εκλεκτοί παριστάμενοι, και εμένα με συγχωρήσετε αν παρέλειψα κάποιον, εύχομαι με όλη μου την ψυχή καλή χρονιά. Το 2014 να είναι καλύτερο από το 2013. Το 2013 ήταν μια εξαιρετικά δύσκολη χρονιά, αλλά αντέξαμε. Και αντέξαμε για τρεις λόγους. Γιατί έχουμε πολύ ισχυρό το δεσμό της οικογένειας, γιατί η Ορθόδοξη Εκκλησία για μια ακόμη φορά στάθηκε και στήριξε και γιατί έχουμε ισχυρή την κοινωνική αλληλεγγύη παρά την πτώση αξιών που το προηγούμενο διάστημα όλοι είχαμε βιώσει. Όμως, εκτιμώ και πιστεύω ότι πολιτικά πρέπει να γίνουν πάρα πολλά πράγματα σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα για να μπορέσουμε να ανακτήσουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών και να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες. Μέσα σε αυτές τις προσδοκίες, σε προσωπικό επίπεδο αισθάνομαι την ανάγκη σήμερα να το καταθέσω και θα μου επιτρέψετε σε παρεμβάνοντα. Εκτιμώ ότι πρέπει να αποκατασταθεί η νομιμότητα στην περιοχή. Η επανασύσταση του Δήμου Βιέννη είναι απέτηση των 5.500 υπογραφών και αγωνίζομαι προκειμένου να δικαιωθείτε και να γνωρίσει την αναπτυξιακή τροχιά που της πρέπει η Νεάπολη, τα Βάτικα και όλα αυτά που έχουν μέχρι τώρα ιστορικά πετύχει. Σεβασμιότατε, αισθάνομαι την υποχρέωση για μια ακόμη φορά να σας πω ότι είσαστε στήριγμα, είσαστε ο άνθρωπος που σε αυτό το νομό μετράμε τα έργα σας και αισθανόμαστε υπόχρεοι και θέλω να γνωρίζετε ότι είμαστε δίπλα σας με όλους τους δυνατούς τρόπους, γιατί αποτελείτε φάρο και ελπίδα
για αυτά που έρχονται. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σεβασμιότατε, κύριε Υπουργέ, κυρία Βουλευτή, κύριε Πρόεδρε του Περιφερειακού Συμβουλίου, κύριε Εκπρόσωπε του Περιφερειάρχη, αγαπητές φίλες και φίλοι, θέλω να ευχηθώ καταρχήν το 14 να είναι με υγεία και καλύτερο του 13. Δεν περίμενα ότι θα γινόταν σήμερα μια πολιτική ανάλυση περί διορθώσεως στον λαθό του Καλλικράτη. Όμως εγώ πρέπει να σας καταθέσω μερικά πράγματα στα Δήμο Γονεβασίας, μια που προεκλήθη να βαθεί την έννοια. Κατά αυτή την έννοια, ο Δήμο Γονεβασίας μέσα στα 3 χρόνια τα οποία έχει λειτουργήσει έχει κάνει τεράστια πράγματα και τεράστια έργα σε όλη την περιοχή και κυρίως στη δημοτική κοινότητα της Νέαπολης. Μέσα σε μια διετία, εάν συνεχίσει να υπάρχει, θα μπορεί να πει ότι δεν έχει κάποια άλλα πράγματα να κάνει. Ήδη 2 διδακτήρια, 2 νέα κτίρια κατασκευάζονται. Έχουμε κατασκευάσει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του δικτύου υγείας. Έχουμε ξεμπλοκάρει και προχωρά ο βιολογικός καταρτισμός και μάλιστα την Πέμπτη δημοκρατείται το απογευματικό δίκτυο. Τα οποία έργα είναι τεράστια και όλα αυτά γίνανε με πολύ μεγάλη προσπάθεια και με τη δύναμη που έχει ο Δήμος Μονεβασίας. Επίσης, ο Δήμος Μονεβασίας σχεδιάζει και στο επόμενο διάστημα θα παρακαμφθεί το χωριό της Καστανιάς, θα ενταχθεί αυτό το έργο και θα μπορέσουν να γίνουν επισκέψιμα τα κτασπίλια. Θα μπορούσα να σας πω πάρα πολλά, όπως το τελευταίο με την αλλαγή των 3 ζωνικής, όπως το προηγούμενο με τη χάραξη του Αγιαλού, τα οποία αφορούν πάνω, μέσα, στη δημοτική κοινότητα της Νέαπολης. Είναι πράγματα τα οποία υπήρχαν μόνο στη σφαίρα της φαντασίας. Όμως, ο Δήμος Μονεβασίας, με την καθοδήγησή μου και με το Δημοτικό Συμβούλιο και με τα στελέχη τα οποία έχει, κατάφερε να τα κάνει εφικτά. Η ευχή λοιπόν η δικιά μου για τη Δημοτική Ενότητα των Βιών είναι να παραμείνει στο Δήμο Μονεβασίας και να μεγαλουργήσει μέσα από το Δήμο Μονεβασίας, γιατί υπάρχει ισχύ εν τη ενώση. Εάν αυτή τη στιγμή αποσχιστεί η Δημοτική Ενότητα των Βιών, θα υπάρξουν 2 Δήμοι οι οποίοι δεν θα είναι βιώσιμοι. Ούτε ο Δήμος Μονεβασίας, ούτε ο νέος Δήμος όπως ονομαστεί που θα προκύψει. Θα υπάρξουν τεράστια προβλήματα και οι μόνοι που θα χάσουν θα είναι οι κάτοικοι της Δημοτικής Ενότητας των Βιών. Αυτή είναι η ευχή η δικιά μου, αυτή είναι η ευχή για το 14 με υγεία και ευτυχία και ό,τι επιθυμεί ο καθένας. Προσκύνησης του αγεννήτωρος συμφωνεί προς εμαρτύρηση αγαπητών σε Υιόν ονομάζουσα και το πνεύμα εν ήδη περιστερός ευεβαίου του λόγου το ασφαλές ο επιφανής Χριστέ ο Θεός και τον κόσμο φώτισας δόξαση. Σπάσον την γη εξήλθεν ο θόγκος σου, ως δεξαμένη των λόγων σου, διού Θεό πρεπόσε δωμάτισας, την φύση των όντων ετράνωσας, τα των ανθρώπων ήδη κατεκόσμησας, Βασίλειον ιερότευμα, Πατερόσιε Χριστόν των Θεών οικέτευε, δωρήσασε ημί το μεγαέλεος. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο ευλογήσας τους 5 άρτους εν ιερήμο και εξ αυτών πεντακισχυρίους άνδρας χορτάσας, αυτός ευλόγησον και την πίτεν ταύτην, ότι εσύ ο δοτήρ των αγαθών και ο τροφοδότης ημών και σε υμνούμενοι στους αιώνας των αιώνων. Τις ευχές μου τις είπα στην Εκκλησία. Αυτή τη στιγμή με την ευκαιρία της κουπής της πίτας δεν θα τις επαναλάβω, αλλά θα πω μια σκέψη που κυριαρχεί μέσα στην καρδιά μου. Ο Ιερός Αυγουστίνος θεωρείται ένας από τους μεγαλύτερους πατέρες της Δυτικής Εκκλησίας αλλά και της Ανατολικής Εκκλησίας.
αυτός μεταξύ των άλλων των σοφών που είναι, και σαν διδάγουμε τα και μηνύματα τα παίρνουμε και στην εποχή μας, είναι διαχρονικά τα όσα και μάλιστα όσα έχει γράψει εις τις εξομολογήσεις του, είναι και τούτο που είναι κατάλληλο στην παρούσα στιγμή. Αγάπα και κάνε ό,τι θέλεις. Αυτό γράφει. Πιστεύω ότι όλοι μας αγαπούμε τα μάτια. Ο καθένας με τον δικό του τρόπο και ο καθένας με τον δικό του τρόπο προσπαθεί αυτή την αγάπη να την ενσαρκώσει, να την μεταβάλει, να την μετατρέψει σε έργα. Κανένας δεν πρέπει να αμφισβητήσει τον άλλον, γιατί ο άλλος δεν χρησιμοποιεί τον ίδιο τρόπο τον οποίο ο ίδιος έχει προκρίνει. Επομένως, όλοι αγαπάμε τα Βάτικα και όλοι ενωμένοι πρέπει να δούμε τι τους χρειάζεται και τι τους πρέπει. Και είμαι σίγουρος ότι όταν δεν έχει ιδιοτέλεια η επιδίωξή μας, η επιθυμία μας, όλα θα γίνουν καλά και ευλογημένα. Και ποτέ δεν θα υπάρξει διάστασης απόψεων ή καλύτερα διαφορετικές απόψεις πρέπει να υπάρχουν. Αλλά δεν θα υπάρχει αντιπαλότης. Εγώ με όλη μου την καρδιά στέκομαι κοντά σας από την πρώτη στιγμή. 34 φορές έχω έρθει εδώ στην Νιάπολη σαν σήμερα. Δεν μετράω τις άλλες που είναι αμέτρητες και χαίρομαι όσες φορές έρχομαι σαν να έρχομαι για πρώτη φορά. Σας βλέπω, σας καμαρώνω, σας ζηλεύω που ζείτε σε αυτήν την ωραία περιοχή, σε αυτόν τον όμορφο κομμάτι που δεν συγκρίνεται με τίποτε άλλο και σας χαίρομαι ακόμη διότι έχετε κλείσει μέσα στην καρδιά σας και τον Θεό και την ιδιαίτερη πατρίδα σας, τα Βάτικα που είναι γενέτειρά σας. Γεια στα χέρια σας λοιπόν, ο καθένας από τη θέση του, είτε είναι εκπρόσωποι σας στο κοινοβούλιο, είτε είναι άρχοντες εδώ της τοπικής διοικήσεως, αυτοδιοικήσεως, είτε είναι κληρικοί είτε είναι λαϊκοί. Θα δώσουμε τα χέρια και μαζί θα προχωρήσουμε. Και τονίστε προηγουμένως ότι ισχύς εν διενώση. Και επομένως, όταν είμαστε ενωμένοι, δεν έχουμε ανάγκη κανένα. Θα τα βρούμε αυτά που μας χρειάζονται. Θα βρούμε αυτά που μας χωρίζουν και θα τα παραμερίσουμε. Θα βρούμε τα άλλα που μας ενώνουν και θα τα καλλιεργήσουμε. Και έτσι θα ζούμε αγαπημένοι, ομονοημένοι, σαν μια οικογένεια. Και επειδή αυτά που σας λέω είναι δύσκολα στην εφαρμογή τους, επικαλούμε την χάρη του βαπτιστέμους Κυρίου, ημέρα σαν τη σημερινή, ώστε να μας φωτίσει και να μας δώσει τη δύναμη να ξεπεράσουμε τα αδύνατα και να κάνουμε εμφανή τα πολύ δυνατά. Και σας λέω και αυτό που είναι χαρακτηριστικό και αν ξεχάσετε τα υπόλοιπα, αυτό πιστεύω δεν το ξεχάσετε. Υπάρχει ένας πάρα πολύ όμορφος ζωγραφικός πίνακας. Έχει έναν λόφο αρκετά ψηλό, στην κορυφή του υπάρχει ένα όμορφο εκκλησάκι σαν περιστέρι ολόλευκο και υπάρχει από τους πρόποδες ένας φιδοσερνάμενος δρόμος έως επάνω. Αλλά φαίνεται ότι είναι πολύ δύσκολος για να τον ανέβει κανένας στον δρόμο αυτό. Και υπάρχει ένας νέος κάτω εκεί στην αρχή του δρόμου, τον κοιτάζει και λέει αδύνατον και γράφει ο ζωγράφος τη λέξη αδύνατον με κεφαλαία γραμμή. Όμως σε μια δεύτερη παρουσίαση του πίνακα δίπλα έχει τον νέον αυτόν να παίρνει δύναμη και με το δεξί του πόδι να κλωτσάει την πρώτη λέξη, το πρώτο γράμμα, το γράμμα α. Και τι έμενε, η λέξη δυνατόν. Αλλά δίπλα στο παιδί έχει το Χριστό που τον ευλογεί. Λοιπόν, αυτή είναι η ευχή μου. Ο Χριστός να ευλογήσει όλους μας και το α το στερητικό της λέξης αδύνατον να το βγάλει από τη ζωή μας για να μείνει λέξης δυνατόν. Να είστε καλά. Πολύ πολλά.